Καλησπέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μένετε σπίτι να προσέχετε. Σήμερα θα κάνουμε ανάλυση του Ατρομήτου με τον Παόκ για το θεσμό της Super League στις 7 Απριλίου 2020. Επίσης, μαζί μας είναι σήμερα ο Κώστας Νικολαίδης, προπονητής θεματοφυλάκων, που θα μας ξανακάνει ανάλυση για τους δύο θεματοφύλακες, το τι πρέπει να κάνουν μέσα στο παιχνίδι. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την ατομική αμυντική τακτική του Πασχαλάκη και του Χρήστου Μανδά σε αυτό το παιχνίδι. Παρακαλώ Κώστα. Προχωράμε πολύ γρήγορα. Μερικά στατιστικά όπως βλέπετε εδώ, κατοχή 60-40. Αυτό που θα δώσω πολύ μεγάλη βάση είναι στις πτέρυγες, ειδικά στον ΠΑΟΚ, στην αριστερή πτέρυγα λόγου Τζόλης και Γιαννούλης, πολύ επιθετικογενείς παίχτες, που και κυρίως ο Γιαννούλης που είναι από τα μπακ τα οποία ανεβαίνει πάρα πολύ συχνά. Από την άλλη μεριά, από τη δεξιά πτέρυγα, θα δούμε ότι παίζει ο Βιρίνια ως μπακ, ο οποίος βλέπω να καθιερώνεται σιγά σιγά και να γίνεται ένα πάρα πολύ επιθετικό μπακ από τη δεξιά πτέρυγα του ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα ο Ατρόμητος προσπαθούσε να παίξει κάθετα, κυρίως θα έλεγα εγώ, στο δεύτερο ημίχρονο που άλλαξε το σχηματισμό ο Κάναντι και έγινε λίγο πιο απειλητικός. Θα προχωρήσω, βλέπετε εδώ πέρα τον κόμβο δημοφιλίας, βλέπουμε την κατοχή που είχε στο κεντρικό τρίτο ο Ατρόμητος, 54%. Βλέπουμε ότι πολύ εύκολα έφερνε την μπάλα στο κεντρικό του τρίτο όταν την είχε, κυρίως όμως στο δεύτερο ημίχρονο. Από την άλλη μεριά ο ΠΑΟΚ θα δούμε ότι παίζει ένα αργό ποδόσφαιρο, θα παρατηρήσουμε, και η κατοχή ήταν πολύ ψηλή στο αμυντικό και κεντρικό τρίτο σε σχέση με το επιθετικό. Βλέπετε και εδώ πέρα πήγαινε πολύ αργά και σταθερά, αλλά δεν έβρισκε λύσεις εύκολα. Πάμε λίγο στην τακτική. Κατευθείαν να δούμε, βλέπετε το build-up του ΠΑΟΚ, πόσο ωραία, μέσα, τα δύο στόπερ. Πάρα πολύ ωραία άμυνα το ατρομή του, έβαζε προβλήματα στην επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Προσπαθούσε να παίξει στον Ζιντέσκι με μεγάλες μεταβιβάσεις, όπως θα δούμε και εδώ πέρα. Πολύ απλά βλέπετε, προσπαθούσε Βιρίνια, βλέπετε, να κάνει μεγάλες μεταβιβάσεις στο Ζιντέσκι του ακριβώς καπό κάτω. Συνεχίζω. Πάμε να δούμε τώρα την άλλη λύση που είχε ο ΠΑΟΚ. Προσπαθούσε μετά να παίξει πολλές φορές στα μεσοδιαστήματα, ερχόταν πολλές φορές κάτω ο Μουργκ να βοηθήσει. Το ίδιο έκανε και ο Ακούστο πολλές φορές στο αμυντικό τρίτο, να έχει μεγαλύτερη υπεραριθμία ο ΠΑΟΚ. Αλλά πίεζε ο Ατρόμητος. Εδώ θα δούμε μια κίνηση του Ζιντεύσκη που ήταν 4-3. Το 3-2 είναι λάθος, συγγνώμη. 4-3. Προσπαθούσε να κάνει δημιουργία χώρου στην πλάτη του, το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Τζόλης. Και ο Αγκούστο να παίξει πάσα πίσω, το οποίο δεν γίνονταν πολλές φορές, ενώ είχε την προϋπόθεση ο ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί αυτό, όπως θα δείτε και στη συνέχεια. Ήταν μια-δυο λύσεις οι οποίες γίνανε κυρίως στο πρώτο, υπήρχαν ευκαιρίες, αλλά και στο δεύτερο έγινε μια φορά και μπορούσε να βάλει και γκολ ο ΠΑΟΚ. Μετά προσπαθούσε με τον Μιχαηλίδη να παίξει κάθετα στον Τζόλι, είτε με μεγάλες μεταβιβάσεις, όπως εδώ ο Ίγνασον στον Μουργκ και στο Σβάμπ. Και πολλές φορές ο Μιχαηλίδης πάλι προσπαθούσε με μεγάλες μεταβιβάσεις στο χώρο για τον Βιρίνια όταν έπαιρνε προς τα μέσα ο Ζίβκοβιτς. Εδώ θα δούμε μια πολύ ωραία με την λειτουργία του Ατρομήτου. Δυσκόλευε τον ΠΑΟΚ, προσπαθούσε πάλι να κάνει αλλαγή πλευράς με τον Βιρίνια, όπως βλέπετε, να κάνει ένα overlap ή underlap ο Γιαννούλης για να πατήσει περιοχή και να γίνει επικίνδυνος. Θα δούμε κάποιες φάσεις αυτές και στα βίντεο τα οποία θα ακολουθήσουν μετέπειτα. Και μια κίνηση εδώ πέρα που άλλαζε λίγο ο Μουργκ με τον Βιρίνια για να κάνουν μια ανισορροπία στην άμυνα. Όπως θα δούμε εδώ πέρα στη διαφάνεια 2, βλέπετε αυτό που σας είπα πριν. Ο Μιχαηλίδης μεγάλες μεταγράψεις μπορούσε να επιτεθεί στα πλάγια. Εδώ το ίδιο και ο Ίγνασον και το ίδιο και εδώ και ο Σανάμ Ίγνασον. Μετά στο τέλος θα δούμε αυτό που σας είπα, ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ τα κενά στην πλάτη του Ζιντεύση, όπως εδώ. Και η μόνη φορά είναι αυτό που έγινε εδώ πέρα με τον Μουργκ που ήταν και επικίνδυνος να βάλει τον γκολ και να κάνει το 0-2, αν δεν κάνω και λάθος. Συνεχίζω με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Κώστα, λόγο σε σένα. Ναι, πάμε στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Στα στατιστικά του αριστερά στην εικόνα θα δούμε ότι είχε 26 σύνολο μεταβιβάσεις, από τις οποίες 23 ήταν ακριβίας. Εδώ ακριβώς. Τα σούτ ήταν αντίον του ήταν 7, δέχτηκε 3 γκολ. Πάμε δεξιά, θα δούμε ότι οι αποκρούσεις του ήταν
Στο σύνολο 5, 4 λαδές της μπάλας και μία reflex saves αναφέρεται στην απόκουση. Κάτω αριστερά θα δείτε εδώ το γράφημα στο οποίο δείχνει την αιστεία από τα οποία δέχθηκε τα σουτ και μπήκαν τα γκολ και στο γηπεδάκι φαίνεται από πού έγιναν όλες τις προσπάθειες στο αμυντικό του τρίτο. Συνεχίζουμε. Περνάμε στην ατομική αμυντική τακτική του Πασχαλάκη όσον αφορά τα σουτ στο stopping τα οποία έγιναν έξω από τη μεγάλη περιοχή εδώ ακριβώς. Θα δούμε ότι ο Πασχαλάκης ήταν στον αριθμό 2, είχε πολύ σωστή τακτική προσέγγιση γιατί και η αμυντική του γραμμή δεν είχε βάσεις. Όσον αφορά τις κρόσεις, οι σέντρες, στην ατομική αμυντική τακτική συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ σωστά σε σέντρες που δεν μπορούσαν να βγει ανάμεσα στο πέναλτι και στη μικρή περιοχή. Προσαρμόστηκε πίσω στην εστία, αυξάνοντας την απόσταση από τον αντίπαλο και τον παίκτη, δίνοντάς τον περισσότερο χρόνο αντίδρασης. Όσον αφορά την ατομική αμυντική τακτική του στην υπεράσπιση της περιοχής, εδώ αναφέρουμε συγκεκριμένα στο τρίτο γκολ που δέχεται το ΠΑΟΚ. Θα δούμε ότι ήταν μέσα στη μικρή του περιοχή, ήταν αρκετά πίσω σε σχέση με την αμυντική του γραμμή σε φάση μετάβασης από την επίθεση στην άμυνα ΠΑΟΚ. Και θα δούμε ότι αυτή η assist, μεταβίβαση του παίκτη του Ατρόμητου και στο σκόρ του Ατρόμητου. Προς το σκόρ του Ατρόμητου κατέληξε σε γκολ επειδή ο Πασχαλάκης δεν υπερασπίστηκε την περιοχή του. Θα έπρεπε εδώ να τοποθετηθεί πιο έξω. Συνεχίζουμε με το βίντεο του αγώνα για τον Πασχαλάκη. Εδώ αρχικά θα δούμε έχοντας την μπάλα ο παίκτης του Ατρόμητου. Έχει σωστή τοποθέτηση στην εστία. Τελείται τη μεταβίβαση ο παίκτης του Ατρόμητου. Θα δούμε στη συνέχεια το βίντεο. Υπάρχει ένα παίκτης του Ατρόμητου εδώ που παίρνει κεφαλιά. Θα δούμε ότι ο Πασχαλάκης κινείται προς τα πίσω, αυξάνοντας την απόσταση από τον αντίπαλο και αντίπαλο, δίνοντας χρόνο εδώ για να κάνει αυτή την ακριβώς την επέμβαση. Πολύ σωστά τακτικά κινείται εδώ ο Πασχαλάκης. Συνεχίζουμε, εδώ είναι το 1-1 που κάνει ο Ατρόμητος. Έχει βγει έξω από την εστία του να υποστηρίξει τον Γιαννούλη και στην εξέλιξη της φάσης, στη λάθος μεταβίβαση του Γιαννούλη, θα δείτε τη γρήγορη προσαρμογή του Πασχαλάκη στην εστία και κατά διάρκεια του σουτ θα δείτε ότι έχει πάρει σωστή θέση στην εστία. Εδώ ακριβώς. Το σουτ όμως είναι τόσο ποιοτικό που δεν έχει αντίδραση. Το αν θα μπορούσε να έχει αντίδραση το δούμε εδώ. Εδώ πατάει με τα δύο του πόδια, σημαίνει ότι έχει ισορροπία παρόλο το σουτ πήγε αντίθετα από την κίνησή του. Εδώ ακριβώς. Σουτάρει ο παίχτης του Ατρόμητου. Ο Πασχαλάκης εδώ χρησιμοποιεί το χέρι της πλευράς, το αριστερό χέρι. Θα δείτε ότι η μπάλα περνάει πάνω από το χέρι του. Ενώ εδώ έχω επισημάνει ότι ίσως αν είχε χρησιμοποιήσει το δεξί χέρι να υπήρχε απόκρουση της μπάλας, μιας και το δεξί χέρι θα πήγαινε πιο ψηλά σε αυτή την πτώση. Έχει να κάνει με την τεχνική του εδώ. Συνεχίζουμε. Δεν είναι το 2-2. Κάνει ο Ατρόμητος. Η προσαρμογή του μέχρι τώρα εδώ είναι πολύ σωστή στην εστία, αλλά εδώ θα δούμε σε μικρό χώρο, εδώ κοιτάει το σώμα του σχεδόν στο corner, δηλαδή δεν έχει προσανατολισμό προς την μπάλα και στη συνέχεια τις φάσεις με το σουτ του Χαρίση που σκοράρει θα δείτε ότι ο Πασχαλάκης εδώ ακριβώς παίρνει τοποθέτηση. Αλλά θα δούμε με ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια ότι ο Πασχαλάκης εδώ τη στιγμή του σουτ, ωραία, χρησιμοποιεί το χέρι του. Για να χρησιμοποιήσει το χέρι του, σπαταλάει πιο πολύ χρόνο γιατί θέλει συμβάλλει όλο το σώμα. Πρέπει να συμβάλλει το σώμα. Ίσως εδώ να χρησιμοποιήσει το πόδι του να υπήρχε απόκρουση της μπάλας σε αυτό το σημείο. Πολύ πιθανό. Συνεχίζουμε με το τρίτο γκολ το οποίο δέχεται το ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Θα δείτε εδώ αυτό που ανέφερα και πριν ότι ο Πασχαλάκης είναι αρκετά πίσω σε σχέση με την αμυντική του γραμμή και θα δούμε ότι στη μεταβίβαση assist που κάνει ο παίκτης του Ατρόμητου δεν υπάρχει στη συνέχεια του βίντεο υπεράσπιση περιοχής. Εδώ ακριβώς το κυκλάκι η περιοχή του είναι άδεια, έπρεπε εδώ να διαβάσει τη φάση και να βγει έγκαιρα, να έχει υπεράσπιση της περιοχής συγκεκριμένα. Αυτά για τον Πασχαλάκη. Παρακαλώ, Κώστα. Πάμε για τον Ατρόμητο. Να δούμε το τι έκανε ο Ατρόμητος. Πολύ γρήγορα. 4-4-2 στην αρχή έπαιζε. Μετέπειτα στο δεύτερο ημίχρονο θα δείτε ότι άλλαξε σχηματισμό ο Ατρόμητος. Σε ένα 4-4-3 με το Χαρίση να προσπαθεί να παίρνει πρωτοβουλίες.
να παίζει στα άκρα, σαν πρώτη λύση, δεύτερη λύση, να προσπαθούν τα στόπερ με μεγάλες μεταβιβάσεις να βγάλουν ένα από τα δύο αμυντικά χαφ στο χώρο και κυρίως ο Χαρίς έμενε πίσω, έβγαινε άλλος αμυντικός χαφ. Εδώ θα δούμε ότι προσπαθούσε να επιτεθεί από τη μεριά του Γκάλο πολύ ο Παόκ, ο Ατρόμητος. Ο Παόκ ήταν πολύ καλά αμυντικά. Ο Ατρόμητος προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τον Γκάλο και τον Κυβρακίδη, που είναι πάρα πολύ γρήγορος. Αλλά ο Παόκ θεωρώ ότι ήταν πολύ καλός αμυντικά και δεν δέχτηκε κάποια κερία από οργανωμένη επίθεση του Ατρόμητου. Θα έλεγα ότι οι ευκαιρίες που δέχτηκε ο Παόκ ήταν από δικές του λάθος μεταβιβάσεις κυρίως. Να δούμε και λίγο. Όπως σας έλεγα, βλέπετε ότι αλλαγή πλευράς ο Χαρίς την οποία έκανε. Βλέπουμε εδώ πέρα ο αμυντικός μέσος Νάτος, εδώ πέρα όπως βλέπετε έφυγε στο χώρο για να δεχτεί από το στόπερ μεγάλη μεταβίβαση και εδώ πάλι ο Γκάλο όπως βλέπετε. Πάμε και στην επόμενη και εδώ είναι η φάση του γκολ που ανέφερε πριν από λίγο και ο Κώστας. Εμείς θα αναφέρουμε πόσο ωραία θετική μετάβαση έκανε ο Ατρόμητος, αλλά πόσο κακή ήταν και η άμυνα. Σε αυτή τη φάση μόνο η άμυνα του ΠΑΟΚ που δεν έκανε άμυνα καθυστέρηση φυσικά και που ο Πασχαλάκης φυσικά είναι και πάρα πολύ έξω και δεν διάβασε την υφιστάμενη αγωνιστική κατάσταση. Προχωράμε στο Μαντά. Ο Κώστα. Συνεχίζουμε με τον Χρήστο Μανδά, ο οποίος αντικατάστασε το Γιαννιώτη σε αυτό το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ τα στατιστικά του Χρήστο Μανδά θα τα δούμε συγκεκριμένα στις μεταβιβάσεις του. Είχε 8 μεταβιβάσεις, από τις οποίες 7 ήταν ακριβίας. Είχε 3 σουτ εναντίον του, shot against, με το πανεφέρει και δέχθηκε ένα γκολ. Δεξιά θα δούμε ότι το σύνολο των επεμβάσεων του ήταν 4, από τις οποίες οι 2 ήταν saves και οι άλλες 2 ήταν reflex saves, δηλαδή 2 block, λαβή της μπάλας και άλλες 2 απόκριση της μπάλας. Κάτω εδώ θα δούμε ακριβώς και το γράφημα στο γήπεδο, το οποίο δείχνει που υπήρξαν αυτές τις τελικές προσπάθειες στο αμυντικό τρίτο και στην εστία ακριβώς τα σημεία τα οποία κατέληξαν αυτά. Συνεχίζουμε με την ατομική αμυντική τακτική του Χρήστου του Μαντά. Το ένα εναντίον ενός ανταποκρίθηκε πάρα πολύ σωστά, δεν βιαζόταν. Η τακτική του γενικά ήταν πολύ σωστή. Ιδιαίτερα σε μια περίπτωση με τέταρτο με τον Σβιντέσκι ήταν πολύ αποτελεσματικός. Κάτω θα δούμε την ατομική αμυντική τακτική του όσον αφορά τις έντρες, η οποία θα μπορούσε να ήταν καλύτερη σε αυτό το παιχνίδι. Θα μπορούσε να προσαρμοστεί καλύτερα όσον αφορά σε μια περίπτωση συγκεκριμένα στο πρώτο μήχρονο με μια μεταβίβαση του Τζόλι προς τον Σβιντέσκι. Ήταν πολύ προς το δοκάρι, άφησε κενό από το κέντρο στο δεύτερο δοκάρι, θα μπορούσε να ήταν καλύτερη η προσαρμογή του. Θα το εξηγήσουμε και αργότερα στο βίντεο. Ενώ όσον αφορά την area defense, υπεράσπιση περιοχή του, θα δούμε ότι αρχικά ήταν αρκετά πίσω, κρατούσε μεγάλη απόσταση από την αμυντική του γραμμή, εδώ ακριβώς. Ενώ δεξιά θα δούμε ότι σταδιακά προς το τέλος ναι, του αγώνα, στο δεύτερο μήχρονο, προσαρμόστηκε πολύ σωστά σε σχέση με την αμυντική του γραμμή. Συνεχίζουμε το βίντεο του αγώνα. Εδώ θα δούμε αρχικά τον Γιαννιώτη, ο οποίος στη μεταβίβαση του Βεϊνιά προς τον Τσβιντέρσκι έχει σωστή η απόσταση από την αμυντική του γραμμή. Εδώ ακριβώς δεν βιάζεται να βγει πάνω του. Εδώ έχει πλεονέκτημα ο Τσβιντέρσκι. Αν έκανε αρχιαστική κίνηση για περάσπιση περιοχής, μένει πίσω και εδώ ακριβώς στο κυκλάκι κλείνει την εστία και προφέρει. Συνεχίζουμε εδώ, θα δείτε στην εξέλιξη του βίντεο εδώ ακριβώς ότι ο Γιαννιώτης είναι στη μέση της μικρής περιοχής, δεν είναι στη γραμμή, το οποίο θα του δίνει μεγαλύτερη απόσταση σε σχέση με την τελική του Σβιντέρσκι. Και εδώ θα δείτε ότι στον γκολ που βάζει ο Ζουιτέρσκι κινείται μπροστά, βγαίνει έξω την αιστεία του. Εδώ έπρεπε να διαβάσει ότι δεν θα προλαβεί να κάνει μπλοκ την μπάλα. Θα δείτε στην εξέλιξη του βίντεο εδώ ακριβώς ότι έχει αφήσει κενή την αιστεία του με αποτέλεσμα ο Ζουιτέρσκι να βάλει γκολ σε κενή αιστεία, δηλαδή σχεδόν τον κρέμασε εδώ, τον πέρασε από πάνω. Έπρεπε να προσαρμοστεί πίσω στην αιστεία του στη γραμμή. Θα δείτε εδώ την αμυντική γραμμή του Ατρόμητου, είναι πολύ ψηλά.
Ακριβώς. Και στη συνέχεια του βίντεο, εδώ θα δείτε ότι έχει σωστή απόσταση ο Γιαννιώτης αρχικά σε σχέση με την αμυντική γραμμή. Πολύ σωστή ατομική αμυντική τακτική όσον αφορά την υπεράσπιση περιοχής στο αμυντικό τρίτο. Εδώ είναι 2-1 και κόβεται ο παίκτης του ΠΑΟΚ από τον αμυντικό του Ατρόμητο. Εδώ δείτε ότι το σώμα του δεν είναι προσανατολισμένο στην μπάλα, έχει μια διαγώνια θέση σε σχέση με την μπάλα αρχικά και στην εξέλιξη της φάσης θα δούμε. Εδώ ο Μαρδάς ότι στη μεταβίβαση αυτή είναι τοποθετημένο στο πρώτο δοκάρι, αρκετά προς το πρώτο δοκάρι, στο κόκκινο κυκλάκι. Το κίτρινο κυκλάκι που έχω επισημάνει είναι η τοποθέτηση που θα έπρεπε να έχει. Στην εξέλιξη του βίντεο όμως καταφέρνει, εδώ θα δείτε, να πάρει σωστή τοποθέτηση στην εστία στη γραμμή, έχει τη maximum δυνατή απόσταση από το Σβιντερσκι και αφού του δίνει χρόνο για να εκτελέσει αυτή την πολύ καλή απόκριση εδώ ακριβώς. Δεύτερο ημίχρονο, εδώ ακριβώς αυτό που ανέφερα νωρίτερα, ότι έχει αρκετή μεγάλη απόσταση αμυντική του γραμμή και στη συνέχεια θα δείτε ότι αυτό του δίνει ρίσκο γιατί βγαίνει στα όρια της μεγάλης του περιοχής και χρησιμοποιεί, εδώ θα δείτε, τα πόδια του. Εδώ θα μπορούσε να υπάρξει η ανατροπή μέχρι και αποβολή του παίχτη. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή όσον αφορά την υπεράσπιση της περιοχής. Εδώ θα δείτε το κενό που υπήρχε. Εδώ έχει προσαρμοστεί, είναι πιο έξω αυτή τη φορά. Σε σχέση με την αμυντική του γραμμή, κινείται προς τα πίσω πολύ σωστά στην εστία του. Περιμένει εδώ να κάνει μια επαφή σου το Ζουντέρκη στην εστία, γι' αυτό δεν βγαίνει. Και στη συνέχεια του βίντεο θα δείτε ότι πολύ σωστά δεν μετατοπίζεται μπροστά για να μην το βρει σε ανισορροπία. Μένει στη θέση του και εκτελεί αυτή την πολύ ωραία απόκριση. Αυτά για τον Χρήστο Μανδά και τον Γιαννιώτη. Προσωπικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Γενικά, να πούμε κάποια λόγια για τον Πασχαλάκη, ότι θα μπορούσε να έχει καλύτερη ατομική αμυντική τακτική σε αυτό το παιχνίδι, θα μπορούσε να ήταν πιο αποτελεσματικός. Ενώ θα πούμε για τον Χρήστο Μανδά ότι ήταν καθοριστικός, μπορώ να πω, για το αποτέλεσμα του αγώνα με τις επεμβάσεις του. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Παρακαλώ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, για την ανάλυση. Επίσης, να πούμε ότι και ο Πάοκ ήταν πολύ καλός. Είχε ευκαιρίες να μπορέσει να γίνει ακόμα πιο απειλητικός. Θεωρώ ότι ο Ατρόμητος έκλεψε το παιχνίδι από τον Πάοκ, παρά ότι το κέρδισε. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, να πούμε ένα ευχαριστώ στους όλους που μας παρακολουθούν και θα μας παρακολουθήσουν. Επίσης, να μην ξεχνάνε να κάνουν εγγραφή στο κανάλι μας, να πατάνε καμπανάκι, να έρχονται νέες ειδοποιήσεις. Αλλά και στο playersclub.gr. Στο Facebook, στη σελίδα, κάνω ένα like, αλλά και στο playersclub.gr στο διαδίκτυο μπορώ να μαθαίνω όλα τα νέα του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, αλλά και όλες τις αναλύσεις τις οποίες κάνουμε εμείς εδώ πέρα, στο κανάλι μας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, μένουμε στο σπίτι.